Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας και βέβαια το θέμα συζήτησής μας είναι η γέφυρα και όλα τα προβλήματα που έχει προκαλέσει. Με το νούμερο ένα, τα ζητήματα που αφορούν την υγεία. Είχαμε ένα περιστατικό το Σαββατοκύριακο και προγραμματίζεται σε συνεργασία μαζί από κοινού με τον Δήμο Βελβεντού μία κινητοποίηση την Παρασκευή 7 η ώρα, Παγκόσμια ημέρα υγείας, έξω από το Κέντρο Υγείας Σερβίων με ένα αίτημα να ενισχυθεί τόσο το κέντρο υγείας, αλλά να δημιουργηθεί και ένα παράρτημα ΕΚΑΒ στην περιοχή σας. Ναι, τα προβλήματα υγείας είναι χρόνια. Ετούμαστε τομέα ΕΚΑΒ εδώ και 3 χρόνια. Για την ώρα έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Κοντέψαμε να χάσουμε ανθρώπους μας λόγω της μεγάλης απόστασης η οποία υπάρχει ανάμεσα στα Σέρβια και στην Κοζάνη. Αυτό λοιπόν που απαιτούμε είναι το προφανές. Να είμαστε ίσοι με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. Αυτό θέλουμε και αυτό απαιτούμε. Νομίζω ότι ο κόσμος θα το διαδρανώσει την Παρασκευή και καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετάσχει, γιατί πραγματικά δεν αντέχει άλλο η περιοχή. Η απομόνωση δεν είναι απλά πρώτων πυλών. Είμαστε απλά απομονωμένοι. Θα γίνουμε σε λίγο ένας ερημότοπος. Τουλάχιστον να λυθούν άμεσα τα ζητήματα που αφορούν την υγεία, κύριε Δήμαρχε. Καλά κάνετε και βγαίνετε και στο δρόμο μέσα από την κινητοποίηση προκειμένου να διατρανώσετε την αγωνία σας. Ωστόσο, είναι ζητήματα που θα μπορούσαν να λυθούν άμεσα με την στελέχωση από γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Σερβίων, ακόμη και με, να το πούμε δανεικά, κάποιοι γιατροί να στηρίξουν το Κέντρο Υγείας σε τόσο δύσκολες στιγμές. Έτσι. Αυτό που βλέπουμε βέβαια δεν είναι μόνο στελέχωση, φεύγουν και ήδη νυν δημόσιοι πάλι από το Κέντρο Υγείας. Δυστυχώς είμαστε ένας τόπος ο οποίος δεν ελκύει τους νέους επιστήμονες. Αυτό πρέπει να το καταλάβει το κράτος. Άρα και να προκύψει γρήγορα και άμεσα θέσεις, αλλά και να αποσπάσει όπως τόσο καιρό εμείς βοηθήσαμε μέχρι και τη νοσοκομεία της Βόρεινας ή της Κοζάνης, αυτή την ώρα να πέσουν πάνω από την περιοχή μας και ή δυνατόν όλο το 24ωρο. Ο τομέας ΕΚΑΒ είναι όχι απλά απαραίτητος, είναι το α και το ω. Γιατί δεν μπορεί ένα ασθενοφόρο να καλύψει μια ευρύτερη περιοχή με τόσο κακό ανάγλυφο, θα έλεγα, και φυσικά με τόσο κακό οδικό δίκτυο από το νέο δρόμο. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι απέτηση. Το πρόβλημα της γέφυρας, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, είναι εθνικό και πρέπει να λυθεί από ψηλά. Όσο απλά περιμένουμε, τόσο ο κόσμος θα ξεχυλίζει από αγανάκτηση. Γι' αυτό και πρέπει να διατρανώσουμε με την παρουσία μας εκεί αυτή την απέτηση. Γιατί δεν είμαστε πολίτες δεύτερη κατηγορία, ούτε πολίτες μάου-μάου για ηθαγενείς. Να είμαστε μόνο για άλλα γεγονότα και όχι για σοβαρότητα ζητήματα αυτά της υγείας. Κύριε Δημαρχή, κύριε Ελευθερίου, έχουμε εικόνα για την πορεία των εργασιών στη γέφυρα. Έχετε επίσημη ενημέρωση τι ακριβώς γίνεται. Και έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες ότι καθυστέρησαν οι εργασίες ανακατασκευής της γέφυρας, ψάχνοντας τις μελέτες. Οι πλέον ειδικοί αναφέρουν ότι δεν χρειαζόταν μελέτες, καθώς μπορεί να γίνει πλέον ακτινογραφία της γέφυρας με όλα τα σύγχρονα μηχανήματα που υπάρχουν. Και έτσι να μην είχαμε αυτή την καθυστέρηση. Καθυστέρηση 3 ετών με τα γνωστά αποτελέσματα και τα προβλήματα, κύριε Δημαρχέ. Δυστυχώς όλοι γινόμαστε μετά χριστών προφήτες. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Έχω μιλήσει και με τον καθηγητή από το ΠΙΘΗ, τον κύριο Κατάκολο. Από ό,τι με ενημέρωσε, δεν έχουμε εξέλιξη ουσιαστικά του φαινομένου. Έχει λυθεί το πρόβλημα από τη μεριά του. Το θέμα είναι ο εργολάβος να κάνει γρήγορα αυτόν τον άρθηκα, έτσι ώστε να δοθεί στην κυκλοφορία. Το σημαντικό και το κρίσιμο βέβαια για μας είναι να είναι το τελευταίο κλείσιμο της γέφυρας. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε πιο μπροστά για τα επόμενα 20-30 χρόνια της γέφυρας. Και εκεί το έχω πει ότι θα πρέπει να πέσουν όλα τα μυαλά της Ελλάδος, όλα τα πανεπιστήμια, έτσι ώστε κομμάτι-κομμάτι να μελετηθεί ταχύτατα η γέφυρα και η πονεμένη μας γέφυρα να ξαναποκτήσει την παλιά της προηγούμενη έγκλη. Γιατί όσο συμβαίνουν προβλήματα, το μυαλό ολονών θα πάει στο κακό. Και ξέρετε, για μια περιοχή, όταν υπάρχει κακή ψυχολογία, όλα τα υπόλοιπα είναι εύκολα. Το να φύγει ένας νέος, να μην ξαναγυρίσει και αντιλαμβάνεστε πόσο γρήγορα απομονώνεται ο τόπος μας. Είναι όλα θέμα ψυχολογίας βέβαια, γιατί όλα από την ψυχολογία μας ξεκινάνε, αλλά πρέπει να γίνουν και κάποια σημαντικά βήματα, κύριε Δήμαρχε, που καθυστέρησαν. Παρακολουθούμε το θέμα της γέφυρας, θα δούμε και την κινητοποίηση της Παρασκευής.
Χθες υπογράψατε μία σύμβαση για ένα ψηφιακό μουσείο που θα αναδείξει τα κάστρα, τα μοναδικά κάστρα των Σερβίων. Πείτε μας λίγο για αυτή τη μελέτη. Τι περιλαμβάνει, κύριε Δήμαρχε, και πόσο θα αλλάξει την επισκεψιμότητα στην περιοχή των κάστρων. Να πω καταρχάς ότι είναι το τρίτο έργο Τρίτσης που υπογράψαμε, που έχει αρχή, μέση και τέλος αυτή τη δημοτική αρχή. 8,5 εκατομμύρια ευρώ ήρθαν στον τόπο μας χάρη στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής. Η πρόσκληση Τρίτσης και το 1821 είχε να κάνει με την ανάδειξη του τόπου μας. Άρα λοιπόν θα γίνει μια χαρτογράφηση με 3D αναπαράσταση και θα μπορεί ο καθένας από μακριά να βλέπει τα κάστρα μας σαν να είναι εκεί. Νομίζω ότι είναι η τρίτη σύμβαση, δεν ξέρω αν στη Δυτική Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υπογράψει τρεις συμβάσεις για το πρόγραμμα Τρίτσης. Μάλιστα, το ένα έργο, η αγροτική οδοπία, σχεδόν τελειώνει και το άλλο έργο είμαστε σχεδόν στο 30%. 1850 υδρόμετρα αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας είναι ψηφιακά. Άρα λοιπόν η Δημοτική Αρχή κινήθηκε πολύ γρήγορα και ίσως είναι πολύ, όχι ίσως, είναι πρωτοπόρα στην απορρόφηση κονδυλίων. Και το αποδεικνύουμε με την υπογραφή αυτής της σύμβασης. Αυτά για το ψηφιακό μουσείο. Χθες είδε το φως της δημοσιότητας μια επιστολή διαμαρτυρία της πρωταθλήτριας, της κυρίας Τσιγκανούλα, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι καταστράφηκε μέρος του εξοπλισμού άθλησης από τη βροχή, καθώς γίνονται εργασίες στο εθνικό στάδιο των Σερβίων και έβγαλαν τα όργανα έξω και όλα αυτά καταστράφηκαν μετά από πολλή προσπάθεια, όπως αναφέρει η πρωταθλήτρια. Συγκεντρώθηκαν χρήματα και όλο αυτό το υλικό προκειμένου να προπονείται, κύριε Δήμαρχε. Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται στο γήπεδο το μεγαλύτερο έργο που έγινε ποτέ. Πλήρη ανακατασκευή και του χλωροτάπητα, αλλά και το υπόστιγο κάτω από τις κερκίδες. Άρα λοιπόν, εκεί που οι αθλητές μας αθλούνταν σε υγρασία, σε νερά, τώρα πλέον δεν υπάρχει. Έπρεπε λοιπόν, από τη στιγμή που κάποια πράγματα έπρεπε να αδειάσουν για να καθαριστεί. Αυτό που κάνουμε είναι να καθαρίσουμε αυτό που είχε να καθαριστεί πολλά χρόνια. Αν σας δείξω φωτογραφίες για πώς ήταν η κατάσταση μέσα, θα μου πείτε. Από εκεί και πέρα, η Αντιδήμαρχος ρώτησε ποια ήταν απαραίτητα και ποια δεν ήταν. Αυτά που είδατε έξω στις εικόνες είναι πράγματα για πέταγμα. Άρα λοιπόν εμείς κάνουμε καλό, καθαρίζουμε το χώρο του στίβου μετά από πολλά πολλά χρόνια. Δεν νομίζω όμως ότι έχει να κάνει με αντιπολίτευση. Καλό κάνουμε και όχι κακό. Τώρα, αν παρουσιάζουμε τη μία όψη, γιατί δεν μπήκε μέσα η κάμερα να δείξει πώς είναι αυτή τη στιγμή ο χώρος που αθλούνταν επί τόσα χρόνια. Άρα, τι δείχνουμε, το ποτήρι μισοάδιο. Νομίζω ότι είναι κρίμα άνθρωποι πρωταθλητές, άνθρωποι οι οποίοι τίμησαν τον τόπο με μικροπολιτικές και προσπαθώντας να αναδειχθούν σε έναν άλλο στίβο που δεν είναι ο δικός τους, να βγάζουν τέτοια βίντεο. Γιατί μπορώ και εγώ να βγάλω βίντεο πώς ήταν η κατάσταση όταν βρήκαμε μέσα και να ντροπιαστούμε όλοι μαζί. Παλεύουμε για το καλό. Δυστυχώς ο Τάπητας δεν είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, είναι παλιών δημοτικών αρχών και προσπαθούμε να τον αλλάξουμε. Απλά το έργο δεν έχει παραλυθεί. Ας αναλογιστούν αυτοί που έκαναν τα σφάλματα. Εμείς φέραμε 34 καινούργια εκατομμύρια. Κάποια από αυτά είναι και για το γήπεδο. Το στάδιο, το κλειστό, έχει πλέον θέρμανση. Δεν το είπε κανένας. Μπήκαν κλιματιστικά στο χώρο που γυμνάζονται οι αθλητές. Άρα δεν θα μπω σε αντιπαράθεση. Λάθη γίνονται και πιο μεριές. Ναι, υπάρχει κάποια σκοπιμότητα από την πλευρά της πρωταθλήτριας αυτή την δημοσιοποίηση των να προβλημάτων ρωτήσετε, που αντιμετωπίζει. Να ρωτήσετε την ίδια την πρωταθλήτρια, αλλά θα σας πρότεινα να πάτε εσείς και να κινηματογράφησετε το εσωτερικό, αυτό που καθαρίστηκε. Γιατί αυτά τα πράγματα που είδατε έξω είναι στην ουσία για τα σκουπίδια. Γι' αυτό και ήταν σκουριασμένα. Εμείς τα σκουριάσαμε. Ήταν μέσα και από την υγρασία είχαν γίνει έτσι. Άρα λοιπόν, δεν θέλω να μπω σε καμιά αντιπαράθεση με κανένα πρωταθλητή. Απλά όχι, αναφέρεται ότι επιλέγει και το χώρο της πολιτικής, γι' αυτό δεν έχουμε κάποια τέτοια είδηση. Πιθανόν οι μέρες είναι πονηρές, ο καθένας να επιλέξει. Ούτως ή άλλως η κυρία Τσικανούλα είναι μέλος του Τοπικού Συμβουλίου, άρα έχει ανακατευτεί με τα πολιτικά δρόμενα. Πιθανόν να ετοιμάζεται και για μια επόμενη εξόρμησή της στον πολιτικό στίβο. Αλλά εμένα ο στίβος της πρωταθλήτριας δεν έχει καμιά σχέση με τον πολιτικό στίβο. Ο ήλιος έχει βγει για όλο τον κόσμο. Μακάρι νέους ανθρώπους θέλουμε και ας είναι και αντίπαλοι. Μάλιστα, κύριε Δημαρχέ, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ενημέρωση. Ραντεβού και πάλι για να δούμε τι θα γίνει με την γέφυρα, αλλά και για την κινητοποίηση της Παρασκευής. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κυρία Μαρκοπούλου. Ευχαριστώ.